Με το βλέμμα στραμμένο στην πιστή εφαρμογή των μέτρων, είναι η κυβέρνηση με τον Πρωθυπουργό να ζητεί από τους πολίτες να δείξουν εμπιστοσύνη στους ειδικούς και όχι στα fake news. Μιλώντας στα μέλη της Εκτελεστικής Γραμματείας της Νέας Δημοκρατίας, ο Πρωθυπουργός άφησε αιχμές και προς τους πολιτικούς του αντιπάλους. Καλούμαστε να υψώσουμε τη λογική και τα επιστημονικά δεδομένα απέναντι στις φωνές του αναρθολογισμού και απέναντι στις φωνές όσων τελικά επιδιώκουν να αμφισβητήσουν την επιστήμη για να καρποθούν ενδεχομένως πρόσχερα κομματικά ωφέλη. Η αντιπολίτευση, ωστόσο, βλέπει ευθύνες για τις καθυστερήσεις στην αντιμετώπιση του δεύτερου κύματος της πανδημίας. Η κυβέρνηση ποτέ δεν προετοιμάστηκε για το δεύτερο κύμα της πανδημίας. Συνειδητά σπατάλησε το χρόνο που κέρδισε η κοινωνία. Οι ιδιοληψίες και ανικανότητα δεν της επιτρέπουν να στηρίξει ούτε το σύστημα υγείας ούτε την κοινωνία. Άρα λοιπόν, εάν θέλει αυτή τη στιγμή ο Πρωθυπουργός να προσφέρει σε αυτή τη δύσκολη κατάσταση και να αφήσει τις αυτοαναφορικότητες, να αφήσει τα μεγάλα λόγια, θα πρέπει να καλέσει τα υπόλοιπα κόμματα, τους αρχηγούς των πολιτικών κομμάτων, υπό τον πρόεδρο της Δημοκρατίας και να φτιάξουμε ένα κοινό σχέδιο αντιμετώπισης. Είναι αδιανόητο να μην υπάρχει μια εθνική στρατηγική διαχείρισης της πανδημίας μετά από τόσο καιρό, με στοχευμένα τεστ παντού, με δυνατό και θωρακισμένο εσύ και με εξειδικευμένα μέτρα στήριξη των εργαζόμενων. Την ερχόμενη Πέμπτη, πάντως, κυβέρνηση και αρχηγοί κομμάτων θα διασταυρώσουν τα ξύφη τους σε μια μίνι προημερησία συζήτηση στη Βουλή για την πανδημία.